ο οποίο παρέσυρε τον ποδηλάτη και σε συνέχεια τον εγκατέλειψε στη σκηνή. Παραδόθηκε στι διοκτικέ αρχέ ο οδηγό του μαύρου Χήματο που χτύπησε τον 25χρονο ποδηλάτη στη λεωφορό Ρίξ στην Αγλαντζά. Πρόκειται για άνδρα 26 ετών, ο οποίο αργά χθε το απόγευμα μετέβη στον αστυνομικό σταθμό και ανέφερε ότι είναι το πρόσωπο που χτύπησε τον άτυχο ποδηλάτη. Μετά από αξιολόγηση μαρτυρία στο πλαίσιο τη διερεύνηση τη θανατηφορά οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθε το πρωί, υπήρχε συγκεκριμένη κατεύθυνση ω προ το αναζητούμενο όχημα και ήταν θέμα χρόνου και ο εντοπισμό του οδηγού. Ανακρινόμενο ο νεαρό παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο θανατηφόρο τροχαίο, ενώ έδωσε του δικού του ισχυρισμού, οι οποίοι ερευνώνται από την αστυνομία. Ακολούθησε ο νεαρό, αφέθηκε ελεύθερο για να κλητευτεί αργότερα ενώπιον δικαστηρίου. Παράλληλα, η τροχιά συνεχίζει τι εξετάσει για να διαπιστώσει τι ακριβεί ηθίκε του νέου θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματο, έχοντα πλούν στα χέρια τη και την ομολογία του 26χρονου. Στο πλαίσιο των ερευνών, το ποδηλάδο του 25 Οδηγήθηκε στην τροχιά Λευκοσία για να περάσει από τεχνικό έλεγχο. Τα αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να βοηθήσουν στην περαιτέρω διερεύνηση για τι συνθήκε του δυστυχήματο. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα τη νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικά Νικόλα Χαραλάμπου, ο θάνατο του 25 χρονου ποδηλάτη επήλθε από μοραγικό σοκ, συνεπία βαρύτητα τη της κεφαλική κακώση. Θα περάσουμε τώρα και στι δραστηριότητε για τι